Λοιπόν, μία παρένθεση να ακούσουμε βράβευση του Απόστολου Βέλιου. Συνδεμένη με τα γραφεία του Ηρακλή, νομίζω. Για ένα από τα βραβεία που παίρνει ο Βέλιος για την παρουσία του στις προηγούμενες αγωνιστικές. Και θα επιστρέψουμε στα του ΠΑΟΚ με αυτές τις συνεντεύξεις. Πρώτο κύριο Λιβαδόπουλο, δε. Όχι, όχι, μαζί. Ναι. Φωτογραφίες έχουμε. Όλα τα διαδικαστικά. Απόστολε, για να ακούσουμε. Φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά ευχαριστούμε που κάθε Κυριακή βοηθάς την αγωνιστική ανάκαμψη της ομάδας μας. Η ποδοσφαιρική σου αξία, το ήθος σου και η αγάπη σου για το σύλλογό μας είναι ο συνδυασμός για αυτά τα συνεχή επιτυχή αποτελέσματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάντα τέτοια. Κάθε βραβείο. Αποστόλη, έχεις πάρει ήδη αρκετά. Κάθε βραβείο είναι διαφορετικό. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα πολύ όμορφα σας λόγια. Η αγάπη του κόσμου μου δίνει αυτή τη δύναμη να συνεχίσω και να γίνω μεγαλύτερος κάθε αγωνιστική. Κάθε βραβείο φυσικά είναι διαφορετικό. Αυτό το βραβείο όμως το αφιερώνω και πάλι στην ομάδα μου, γιατί το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσαμε να βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Παίρνω αυτό το βραβείο. Γενικώς το ποσοστό ευστοχίας σου είναι αξιοσημείωτο, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι έφτασε κοντά στο 100%. Είναι ήδη ο ενός επιθετικού, αυτό το κυνηγάς. Πώς εξηγείτε, πώς το δουλεύετε? Δεν σου κάνω θετικό. Πιστεύω ότι κάθε φορά που θέλει να κάνει ένα σουτ θέλει να βάλει γκολ, όπως κάθε παίκτης που προσπαθεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα σουτ. Πήγαν γκολ από ομαδική προσπάθεια και πάλι. Και να πω και πάλι ότι αυτά τα βραβεία μου δίνουν δύναμη και αυτοεπίθεση για τη συνέχεια. Σκέφτεσαι καθόλου ότι ένα από αυτά τα τρία γκολ ήταν με πέναλτι? Ότι εάν ένα κλείς έπαιρνε τα πόδια του διαμαρτυρόταν και δικαιούταν πάλι, μπορείς να σου πει περισσότερα γκολ και ψηλά στο. Υπήρχαν κάποια πέναλτι που μπορούσαμε να πάρουμε στο παρελθόν όμως στο ποδόσφαιρο. Επίσης το πέναλτι μπορούσε να το χάσει κιόλας. Είναι και αυτές τις πιθανότητες. Εγώ κάθε φορά προσπαθώ για το καλύτερο. Κάθε φάση προσπαθώ να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται. Και συνεχίζουμε. Στο τέλος χρονιάς αλλάζει τα βραβεία που πήρε φέτος, αλλά πήρε την πεντάδα. Φυσικά. Η ομάδα μου θέλει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Για εμάς είναι ένας μεγάλος στόχος να μπει η ομάδα στην πεντάδα. Έχουν μείνει κάποια παιχνίδια μέχρι το τέλος σεζόν και στο τέλος θα κάνουμε τον παγκάλιο που λένε. Πώς το βλέπεις τώρα, Αποστολή? Γιατί πραγματικά ο στόχος εξελίσσεται. Δεν ήταν αυτό στην αρχή της σεζόν, αλλά τώρα πια είναι στόχος ίσως να πλέον τα κριτή και τι πρέπει να έχει ο Ηρακλής για το τέλος. Ναι, έχουμε ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα, όμως έτσι λέγαμε και πριν από 2-3 αγωνιστικές. Πήραμε 2 αρκετά καλά αποτελέσματα με τις μεγάλες ομάδες. Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι, να μην χάνουμε τα μυαλά μας αέρα που λένε. Ξεκινάει από σήμερα η προπόνησή μας και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ.